δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κοινός νου στην Ευρώπη. Ξεφεύγουμε λίγο από τα τραγικά γεγονότα στο Αιγαίο και η διαχείριση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που όπως είπαμε και νωρίτερα, δυστυχώς γίνεται πιο αργά και από τους ρυθμούς χελώνας. Να έρθουμε στον χώρο του τουρισμού. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση που θα αφορά την Κρήτη. Και να καλωσορίσω αυτό το σημείο τον κύριο Σταύρο Πατεράκη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας του τουρισμού, εκτός από επίτιμος πρόξενος της Σλοβακίας στην Κρήτη. Με αυτήν την ιδιότητα σας προσκαλούμε σήμερα. Καλώς ήρθατε, κύριε Πατεράκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακουμάκη. Ευχαριστώ που με καλέσατε στη φιλόξενη εκπομπή σας. Είναι φιλόξενη ακριβώς επειδή έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που θα ανοίξει τους ορίζοντες, θέλουμε να πιστεύουμε, για το νησί μας. Γιατί και ο θεματικός τουρισμός μας ενδιαφέρει και η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου επίσης μας ενδιαφέρει. Και επίσης μας ενδιαφέρει να γνωρίζουν καλά οι εκπρόσωποι του τουρισμού πώς πρέπει να κινηθούν. Και νομίζω ότι δίνεται τα βήματα για να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, την αναπτυξιακή κατεύθυνση, και να επιμηκυνθεί και η τουριστική περίοδος και να δώσουμε και το σωστό παράδειγμα στους ανθρώπους που εμπλέκονται με τον τουρισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι το Meet Nature. Το Meet Nature είναι ένα πρόγραμμα που κατέθεσε το τουριστικό γραφείο του κ. Πατεράκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά από μια χρονοβόρα διαδικασία, γιατί ξέρουμε καλά πόσο η γραφειοκρατία των Βρυξελών ταλαιπωρεί όλους όσους θέλουν να διεκδικήσουν ένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει έγινε πραγματικότητα και έρχεται αυτό το πρόγραμμα στην Κρήτη μαζί με εταίρους από άλλες χώρες, όπου θα το υλοποιήσετε. Πείτε μας λοιπόν τι αφορά. Μιλάμε για ανθρώπους που στοχεύεται στα μεγάλα πορτοφόλια, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, κύριε, όχι. Πατέρα. Όχι, όχι. Αλλά στοχεύουμε κατά πρώτον να τα πάρουμε από την αρχή. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε καταθέσαμε την πρότασή μας, εμείς και οι συνεργάτες μας από την Αθήνα, που είναι ένα γραφείο μελετών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και 1 του Γενάρη καταθέσαμε την πρόταση. 26 του Μάη. Μας ζητήσανε να πάμε να τους δούμε και να μας πούνε ότι επιλεχθήκαμε μέσα από περίπου 80 άλλες προτάσεις. Από όλη την Ευρώπη. Από όλη την Ευρώπη, ναι. Το οποίο δεν είναι σημαντικό. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και θα με επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι τουριστικό-τουριστικό. Θα καταλήξει όμως τουριστικό. Είναι ένα πρόγραμμα που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τρεις λόγους. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από ηλικίες 55 και άνω. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο. Από παλιότερα οι senior citizens ξεκινήσαν, οι Κύπροι και οι Ισπανοί. Αυτό όμως το πρόγραμμα είναι τελείως διαφορετικό. Ζήτησαν λοιπόν προτάσεις τι μπορούμε να κάνουμε για ανθρώπους από την ηλικία 55 και άνω. Γιατί θεωρούν ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Δεν σταματάει η ζωή τους στα 55, στα 60, στα 65, στα 70. Οπότε ζητήσαν προτάσεις από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αυτό όμως είναι ένα υψηλό εισοδηματικό επίπεδο, έτσι, στην Ευρώπη. Μην βλέπετε στην Ελλάδα που είμαστε αυτή τη στιγμή στο 370 ευρώ. Δεν είναι σε υψηλά βαλάντια. Έχουν χρόνο, χρήμα και όρεξη αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Άρα ένα συνδυασμός και χρήμα. Βέβαια. Και έχουν χρήμα γιατί έχουν χρήμα να ξοδέψουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι έχουν τελειώσει τις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι έχουν πάρει συντάξεις, κάποιοι άλλοι έχουν διάφορα. Και βέβαια είναι από χαμηλό μέχρι υψηλού βαλαντίου. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν και το χρήμα και το χρόνο και την όρεξη να κάνουν κάτι διαδραστικό. Ήρθε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας είπαν ελάτε να κάνετε προτάσεις. Κάναμε λοιπόν 80, περίπου 90 οργανισμοί, γιατί ήταν οργανισμοί όχι σαν τουριστικό γραφείο, και από αυτούς επιλεχθήκαν μόνο 8. Mm-hmm. Είμαστε τυχεροί γιατί η δικιά μας πρόταση πήρε 92% και είμαστε μέσα στους 8. Υπογράψαμε λοιπόν την σύμβαση και ερχόμαστε λοιπόν να ξεκινάμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα. Τι είναι το πρόγραμμα αυτό? Πριν μου πάτε να μου εξηγήσετε τι είναι το πρόγραμμα, τι είναι αυτό που νομίζετε ότι ξεχώρισε στη δική σας την πρόταση και επιλέχθηκε? Είναι μία από τις 8, αλλά... Θεωρώ ότι επιλέχθηκε γιατί έχει φαντασία. Έχει ζωντάνια. Διότι το Σλόγκαβανς, αν δείτε και το προσπέκτος που θα βγάλουμε αργότερα στην ημερίδα μας, λέει ότι στην Κρήτη είσαι πάντα νέος. Mm. Αυτό λοιπόν τους κέντρισε το ενδιαφέρον. Είδανε
την καλή πρόταση που κατεβάσαμε, γιατί στις Βρυξέλλες, που ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, για να περάσει μια πρόταση που είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολύ στοιχεία, λεπτομέρειες. Γι' αυτό άλλωστε και η γραφειοκρατία των Βρυξελών είναι τεράστια. Και πασίγνωστη. Ναι, τους άρεσε λοιπόν. Τους άρεσε η ιδέα που είχαμε να φέρουμε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να έρθουν στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά μας, που είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές του πλανήτη. Έτσι, συγχωρέστε με αν ακούγουμε λίγο έτσι υπερφύελο σε αυτό το θέμα, αλλά θεωρώ τα Χανιά μας είναι πολύ όμορφα, να μπορούν να κάνουν πράγματα, δηλαδή να περπατήσουν στο Φαράγγι, να μαζέψουν ελιές αν χρειαστεί, να δοκιμάσουν τον τήλιο το δικό μας, να φτιάξουν, να πάνε να φτιάξουν πύληνα, να κάνουν διάφορα. Το πρόγραμμα είναι διαδραστικό. Θα έρθουν λοιπόν 20 άτομα από δύο γκρουπ, 20 και 20-40, τα οποία τα πρημοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τουρίστες. Πιλωτικά δηλαδή ξεκινάνε. Ναι. Να είναι και εντός εισαγωγικών οι πρεσβευτές για τους επόμενους που θα έρθουν. Το σκεπτικό ποιο είναι το δηλαδή. Το σκεπτικό είναι ότι θα γίνει ένα feedback, θα πάρουν τις πληροφορίες, θα τις βάλουν σε μία data, θα τις αξιολογήσουν και μετά θα πούνε. Κύριοι, για να από οι 55 και άνω μπορούν να κάνουν αυτά, αυτά και αυτά. Ή δεν μπορούν να κάνουν αυτά και αυτά. Βέβαια, στη δικιά μας περίπτωση, λόγω του επαγγέλματός μου, θα μπορώ κάλλιστα να πάω στο εξωτερικό, στις βόρειες χώρες που έχουν κακό καιρό. Γιατί δεν θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί πάντα στις παρυφές της τουριστικής μας σεζόν. Άρα λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να επιμηκύνουμε την τουριστική σεζόν. Και μην ξεχνάτε ότι ο Οκτώβριος, ακόμα και ο Νοέμβριος, ήταν υπέροχες μέρες για να μπορούν να κάνουν διαδραστικά πράγματα. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να πάνε για μπάνιο. Πιθανόν να θέλουν και. Άρα έρχονται πότε? Θα έρθουν την Άνοιξη. Την Άνοιξη. Τα δύο γκρουπ θα δούμε τώρα είτε λίγο πριν το Πάσχα, είτε μετά το Πάσχα το δικό τους. Τι θα δούνε, πού θα τους πάτε και θα μου πείτε το μετά, το πώς θα συνδεθούν αυτά τα στοιχεία και αυτό το data που μου λέτε για να αξιοποιηθεί. Κοιτάτε, για τις μετέπειτα αφήξεις. Δουλεύουμε πολλά άτομα σε αυτή την ιστορία. Δεν είμαι μόνος, δεν είναι το γραφείο μου μόνο και οι συνεργάτες μου, αλλά και το γραφείο των Αθηνών με τους συνεργάτες τους. Έχουμε επιλέξει και έχουμε και πληρώνουμε κάποιους περιβαντολόγους και κάποιους βιολόγους. Και γυρνάνε όλο τον νομό των Χανίων για να βρουν τις περιοχές που θα μας κάνουν τις προτάσεις που θα γίνουν τα διαδραστικά. Δηλαδή, πάμε επιστημονικά, δεν κάνουμε, τους βάζουμε σε ένα λεωφορείο, τους λέμε εδώ είναι, ξέρω εγώ, τάφτερ. Δημιουργούνται και κάποιες θέσεις εργασίας, λοιπόν. Φυσικά. Γίνονται κάποιες θέσεις εργασίας, τις οποίες, βέβαια, για να είμαι ειλικρινό, το 70% το πληρώνει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και το 30% το πληρώνει το γραφείο μας. Γιατί είναι συνδιοργανώτη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε και το Δήμο, ο οποίος και αυτός με τις δύο ημερίδες που θα μας κάνει, είναι και αυτός μέσα στο παιχνίδι του προγράμματος αυτού. Η πρώτη γίνεται το ερχόμενο Σάββατο. Η πρώτη λοιπόν γίνεται το Σάββατο στο ΜΑΙΚ στις 10 η ώρα. Εκεί λοιπόν θα πούμε πώς θα δράσουμε. Και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Ο λόγος που γίνεται αυτή η μερίδα είναι γιατί αναγκάζεστε ή γιατί πρέπει να βάλετε στο παιχνίδι και άλλους φορείς ή ανθρώπους του τουρισμού, εφορείς του τουρισμού. Όχι. Αυτό το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προαπαιτούμενο. Γιατί αυτή τη στιγμή στην ουσία δεν είναι τουριστικό πρόγραμμα. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που βέβαια θα καταλήξει στον τουρισμό. Διότι στους ανθρώπους αυτούς θα τους φέρουμε για τους. Γιατί να έρθω εγώ να την παρακολουθήσω αυτή την ημερίδα? Γιατί και άνθρωπος ένας απλός, πέρα από τα. Πέρα από αυτό. Ένας μέσος Χανιώτης, γιατί να έρθει να την παρακολουθήσει? Για πολλούς και διάφορους λόγους. Τι θα αποκομίσει? Και καλά, ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ο άνθρωπος που έχει μια εμπλοκή με τον τουρισμό, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τι θα αποκομίσει? Και όχι μόνο που έχει για τον τουρισμό. Θα σας εξηγήσω το εξής. Επειδή η μερίδα αυτή είναι για ανθρώπους 55 και άνω, για αυτούς που θα φέρουμε, εκεί θα συζητήσουμε και θα καταλάβουν πάρα πολύ και οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι ότι η ζωή συνεχίζεται, μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Εμείς οι Έλληνες, όταν φτάσουμε μια ηλικία, σταματάμε και λέμε
Κάναμε τα παιδιά μας, κάναμε τα εγγόνια μας. Δεν θέλουμε ούτε καν να πάμε. Θυμάμαι τους συγχωρημένους γονείς μας που δεν θέλαμε να πάνε ούτε στην Αθήνα. Πηγαίνετε ένα ταξιδάκι. Εντάξει, δεν μπορούμε να σου φυλάξουμε τα χέρια. Η διαβίου μάθηση πρέπει να γίνει η δεύτερη φύση μας, έτσι. Βέβαια, η διαβίου μάθηση και η εκπαίδευση. Έτσι. Και ότι δεν σταματάει κάποιος να ζει και να χαίρεται τη ζωή του στα βαθιά γεράματά του. Δηλαδή, μπορεί να πάει και 90 και να κάνει πράγματα διαδραστικά. Μπορεί να μην τρέχει μαραθώνιο, αλλά μπορεί να περπατήσει το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Τι κάνουμε λοιπόν για αυτόν τον κόσμο, άνω των 55, τι τους προσφέρουμε? Πάμε να πούμε μερικές δράσεις, κύριε Πατεράκη. Μερικές δράσεις. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά βέβαια έχουμε μπει στην, στην διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. που ακολουθούμε μία γραμμή. Mm. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να διδάξουμε? Τους είπαμε λοιπόν ότι η χλωρίδα και η πανίδα της Κρήτης και ειδικά των Χανίων mm-hmm. είναι υπέροχη. Αυτό λοιπόν το πρώτο που θα τους δείξουμε είναι αυτό. Τη χλωρίδα και την πανίδα μας. Μετά θα τους βάλουμε μέσα στο γαστρονομικό τουρισμό. Ένα ισχυρό κομμάτι που αν θα έρθετε και στην ημερίδα θα δείτε ότι στις αναλύσεις που κάνω ο γαστρονομικός τουρισμός ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά στον γενικό τουρισμό. Ο κόσμος αρχίζει να ενδιαφέρεται όχι μόνο να πιει ένα κρασί και να φάει μια μπριτζόλα. Θέλει και κάτι διαφορετικό. Θέλει να ο ίδιος να γευτεί κατευθείαν από τη φύση. Δηλαδή, αυτό που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση είναι όταν πας κάποιον τουρίστα ή κάποιον φίλο μας Ρώσος και του πεις αυτό είναι πορτοκάλι, κόψε και φάτο. Ενθουσιάζεται τόσο πολύ που δεν. Πρώτη φορά έχω δει και πολλές φορές με τους Σλοβάκους, φίλους μου, οι οποίοι τους πάω ένα παραβολάκι μικρό και τέτοιο. Και τους κόψε το. Ούτε καν ξέρει να κόψει το πορτοκάλι. Φοβάται μην χαλάσει το δέντρο. Και του λέει φάτο από το πορτοκάλι. Νιώθει μία ιδιόμορφη ειδονή. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Έχω η πολύ... επαφή με τη φύση, λοιπόν. Ναι, η κατευθείαν επαφή με τη φύση. Είναι τόσο αστικοποιημένοι οι Ευρωπαίοι που δεν έχουν εξοικειωθεί καν με το κόψιμο ενός πορτοκαλιού, όπως μου το αναφέρετε. Σωστό. Ωρα. Σωστό. Άρα λοιπόν, άλλες τοποθεσίες στο Βοτανικό Πάρκο, μου λέγατε νωρίτερα. Φυσικά, ότι θα τους πάμε και στο Βοτανικό Πάρκο, θα μιλήσουμε και αυτόν. Βέβαια. Τα παιδιά εκεί στο Βοτανικό έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Στο Βοτανικό Πάρκο μπορούμε να δούμε ότι η χλωρίδα της Κρήτης. Το μικροκλίμα μάλλον της Κρήτης μπορεί να σηκώσει πάρα πολλά πράγματα, αφού θα δείτε ότι υπάρχουν και από τη Βραζιλία δέντρα. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα εντυπωσιαστούν. Έχει, είναι μοναδικό, είναι μοναδικό. Όχι μόνο, αυτό συγκεκριμένο. Και το θέρισο μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα δούμε τι ακριβώς μπορούμε να παράγουν εκείνη την εποχή, τον Απρίλιο, να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να τους κάνουμε. Θα κάνουμε κάτι διαδραστικό. Ελπίζω να με βοηθήσουν και όλοι οι δημάρχοι. Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι. Θα συνδράμουν. Γιατί αυτοί είναι πρεσβευτές πλέον για να μπορούν τα τουριστικά γραφεία, όχι εγώ μόνο. Δεν το κάνω για μένα, ειλικρινά σας λέω. Εγώ ίσως να έχω και τον πρώτο λόγο, αλλά οποιοδήποτε τουριστικό γραφείο θα μπορεί να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά, να φέρει κόσμο και να πει ότι ξέρετε κάτι, στην Κρήτη πετύχαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται να πει το Σπατούρς, πέτυχε να γίνει ένα πρόγραμμα έτσι, έτσι και έτσι. Οπότε θα είναι ένα καλό, διότι σας είπα προηγουμένως, ανοίγει η περίοδό μας. Και βέβαια, θα ήθελα να πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έβαλε τρεις στόχους που είναι πάρα πολύ σπουδαίοι. Ο ένας είναι ο οικονομικός, ο άλλος είναι οικονομικός και ο άλλος είναι περιβαλλοντολογικός. Και τα παντρεύει. Δηλαδή, λέει, οικονομικός, εμείς θέλουμε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους ώστε να επεκτείνουμε το χρόνο ενός τουριστικού, μιας τουριστικής περιοχής. Αλλά στις παρυφές τους. Επιμήκυνση. Κοινωνικός, τι κάνει, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας σαν ίσους προς όλους τους τουρίστες που μπορούν να έρθουν. Παρακολουθούμε την ιστοσελίδα που έχετε δημιουργήσει. Δυστυχώς είναι στα αγγλικά μόνο, αλλά είναι μια υποχρέωση που μας το έχει βάλει και αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στα προαπαιτούμενα και αυτό. Ναι, στα προαπαιτούμενα. Λέει, κάνει όλη την περιγραφή, τις περιοχές που θα επισκεφτείτε, σε ποιους απευθύνεται. Και γιατί τα Χανιά. Και γιατί τα Χανιά που είναι μια. Συγκεντρώνει ίσως πολλά διαφορετικά στοιχεία. Βέβαια, έχει και το πολιτιστικό. Το πολιτιστικό, το γαστρονομικό. Βέβαια. Έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει η περιοχή μας. Και να σας πω και για το τρίτο, που είναι το περιβαλλοντολογικό. Δηλαδή, εμείς θα πάμε σε περιοχές Natura. Η Ευρώπη, όπως καλά γνωρίζετε, είναι πολύ ευαισθητοποιημένη στον πράσινο τουρισμό. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένη στο περιβάλλον. Πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
η Ευρώπη ενθουσιάστηκε όταν της στείλαμε την πρόταση. Άρα γι' αυτό το λόγο πήραμε 92%. Βέβαια. Μοναδικής ομορφιάς περιοχές, η αλήθεια είναι. Και τώρα δεν ευλογούμε τα Γιάννια μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι συγκεντρώνει πολλά και διαφορετικά στοιχεία, όπως έλεγα και πριν. Ναι. Και το περιβάλλον και την γαστρονομία και την περιήγηση, τον πολιτισμό. Έχει πολλά πολλά συστατικά. Πείτε μου τώρα, ολοκληρώνεται αυτό. Είναι κατενθουσιασμένος όλος αυτός ο κόσμος, τα δύο γκρουπ των 20. Mm-hmm. Και εσείς πρέπει να συλλέξετε τα στοιχεία, να κάνετε τη σχετική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έχετε ενταχθεί μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Ηλεκτρονικά. Θα τους δώσουμε 20 iPad. Ναι. Στον κάθε συμμετέχοντα. Ναι. Τα οποία θα υπάρχουν. Τι χώρες, θα είναι από συγκεκριμένες. Θα σας πω, μόνο βόρειες χώρες θα είναι. Όχι, είναι τρεις χώρες που συμμετέχουν σαν συνεργάτες στους πατούς. Και μάλιστα έρχονται και στην ημερίδα. Mm-hmm. Θα συμμετέχουν και στην ημερίδα. Από χώρες. Είναι από την Τσεχία. Είναι ένας οργανισμός ανθρώπους μέσης ηλικίας και άνω. Από την Γαλλία ένας οργανισμός και εκεί πάλι, αυτοί είναι οργανισμοί, δεν είναι τουριστικογραφία, οργανισμοί που είναι πάλι διαδραστικά για ανθρώπους μέσης ηλικίας και άνω, και από την Ιταλία ένα τουριστικό γραφείο και στέλνει μία δημοσιογράφο εδώ πέρα, με συνάδελφό σας, που θα είναι και αυτή κοντά μας. Αυτοί λοιπόν έχουν την υποχρέωση να μου βρουν... Επιστρέφοντας. Όχι, να μου βρουν, ναι, μετά την ημερίδα μας, να μας βρούνε 20 άτομα από κάθε χώρα. Εμείς τους έχουμε δώσει ένα ερωτηματολόγιο. Δεν θα μας βρούνε αυτοί οι φίλοι μας έρχονται. Συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων, μέχρι έτσι. Όχι, από αλλεργίες, από τα πάντα, ιατρικά, λεπτομέρειες. Μας το έχει δώσει αυτό το περίπου ένα μπούσουλα μας. Ναι, γιατί φαντάζεστε να έχετε έναν άνθρωπο από την Τσεχία και να είναι αλλεργικός, ας πούμε, στην ελιά. Ή στις μέλισσες, αν πάμε να βρούμε. Είναι και Απρίλιος, έτσι. Ναι. Που είναι περίεργη εποχή. Τέλος πάντων. Το μετά θέλω να μου πείτε. Το μετά. Το μετά έχει τη σημασία, γιατί αν όντως στοχεύουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, αν όντως έχουμε ωφέλη για να ξεφύγουμε από τον μαζικό τουρισμό, θέλουμε να δούμε τι πρακτικό αντίκρισμα θα έχει το από μετά, και λοιπόν. Πέρασμα. Είπαμε ότι είναι τουριστικό πρόγραμμα, αλλά θα καταλήξει τουριστικό πρόγραμμα. Το μετά λοιπόν, αν όλα πάνε καλά και τα χέρια μου έτσι. Ελπίζω λοιπόν να πάνε καλά και εύχομαι. Στο τέλος θα γίνει μια ημερίδα που θα κάνει πάλι ο Δήμος Χανίων με τις αποφάσεις, με τα αποτελέσματα που είδαμε για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί μαζί με αυτούς εμείς θα τους ακολουθούμε. Θα είμαστε κοντά τους. Θα υπάρχουν άνθρωποι όπως ο περιβαλλοντολόγος που έχουμε προσλάβει, όπως ο βιολόγος, όπως ο οικονομολόγος, οι οποίοι έρχονται, θα είναι μαζί τους συνέχεια. Θα τους ξαναγούν, θα τους αναλύουν. Όχι, ξαναγούν, δεν μπορούμε να ξαναγήσουμε. Όχι, ο περιβαλλοντολόγος όμως στα θέματα που. Θα τους εξηγεί. Ακριβώς. Θα τους εξηγεί. Τους περιγράφει. Ό,τι αφορά την ειδικότητά του, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων. Θα τους λέμε για το περιβάλλον και θα τους εξηγούμε ακριβώς τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν. Από εκεί πέρα θα δούμε τις αντιδράσεις τους, θα πάρουμε όλο αυτό το υλικό που θα συγκεντρωθεί, που θα σας δώσουν οι ίδιοι. Και οι οποίοι θα το γράψουν και στο iPad, το οποίο μπορεί να το συγκεντρωθεί. Αυτό το feedback είναι αυτά που θα τους ενδιαφέρουν πιο πολύ, αυτά που θα τους αρέσουν ή δεν τους αρέσει. Μπράβο, σωστό. Ή αυτό που μπορούν να κάνουν ή που δεν μπορούν να κάνουν, γιατί μπορεί κάπου να τους κουράσουν. Ναι, σωστά. Δηλαδή μπορεί να τους πούμε, σαν παράδειγμα, μια κριτική βραδιά και να ξεκινήσουμε από τις 10 και να τελειώσουν 2. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μάθει έτσι. Όχι, βέβαια. Θέλω να δώσω τέτοια παραδείγματα που μπορούν να είναι αυτά. Και μετά και στα δύο γκρουπ θα δούμε, γιατί το πρώτο γκρουπ δεν θα το κάνουμε μαζί, θα το κάνουμε με διαφορά εβδομάδος. Mm-hmm. Θα δούμε τι και θα αρχίσουμε να αλλάζουμε. Στο τέλος λοιπόν θα τα μαζέψουμε όλα αυτά, θα τα στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιθανόν να έρθει ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά. Θα μας ενημερώσει, θα πιστεύω έτσι. Ναι, εντάξει, θα έρθει εδώ πέρα και θα γίνει και στην ημερίδα που θα κάνουμε την τελική. Την ημερίδα με τα αποτελέσματα που θα την παρακολουθήσει όλος ο κόσμος πλέον. Αυτή φαντάζομαι θα γίνει του χρόνου τέτοιο καιρό. Ναι, κάπου τόσο. Γιατί πιθανόν, ναι. Και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει σε μία βάση πληροφοριών και οποιοδήποτε μπορεί να πηγαίνει να ζητάει να παίρνει τις πληροφορίες, πώς έγινε, τι είναι το καλό ή τι είναι το κακό, για να μπορεί να δημιουργήσει πλέον τουριστικά προγράμματα που θα αφορούν ανθρώπους της μέσης ηλικίας και πάνω. Άρα λοιπόν, στο απόσταγμα αυτής της προσπάθειας, εσείς, οι άνθρωποι του τουρισμού, οι φορείς, θα έχετε ένα επιπλέον πλεονέκτημα, έτσι. Μια, θα λέγαμε, επιπρόσθετη ωφέλεια. Βεβαίωτατα. Σε σχέση με την περίοδο
την επιμήκυνση της περίοδου της τουριστικής με θέσεις εργασίας που ενδεχομένως να χρηματοδοτούνται από αντίστοιχα προγράμματα. Πιθανόν, αλλά πλέον, κοιτάτε να δείτε, ο καθένας που θα φτιάξει το πρόγραμμα θα πρέπει να προσλάβει ανθρώπους, όχι από πρόγραμμα, γιατί πλέον θα είναι οικονομικό. Δηλαδή, δεν θα περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βγει να το πουλήσει. Δηλαδή, τελειώνοντας εγώ, κλείνοντας, θα πάρω την τσάντα μου, όπως οι τουριστικοί πράκτορες όλοι, και θα πάνε στην Ολλανδία, θα πάνε στη Δανία, σε χώρες οι οποίες είναι κρύες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν μείον 4 βαθμούς, και θα σου πούνε, ελάτε στα Χανιά. Έχει γίνει αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιτυχία. Βρέστε οργανισμούς πλέον στοχευμένο τουρισμό, έτσι. Στοχευμένο θεματικό τουρισμό. Δεν θα πάμε να φέρτε τουρίστες. Δεν είναι τουρίστες οι οποίοι μπαίνουν σε ένα λεωφορείο, τους ξαναγούμε και λένε από εδώ η αγορά. Από... Φυσιολατρικός τουρισμός, λοιπόν. Δεν είναι, όχι από είναι διαδραστικός από... ο τουρισμός. Διαδραστικό. Είναι απ' όλα. Είναι αυτό που έλεγα και πάντα. Και η γαστρονομία που λέτε την μέσα. Είναι απ' όλα. Είναι Στοχεύουμε σε μία κάστα ανθρώπων που έχουν χρόνο, χρήμα και όρεξη. Αυτή η κάστα ανθρώπων είναι αρκετή στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη, όπως και εμείς, γερνάμε. Είναι πάρα πολύ. Και είναι πολύ έξυπνο που βάζετε αυτό τον τίτλο, ότι στην Κρήτη δεν γερνάνε ποτέ. Έτσι, οπότε η επαφή με την φύση μας φέρνει ένα κύμα νεότητα, εν πάση περιπτώσει. Δίνεται την ευκαιρία στους ανθρώπους που θα επισκεφτούν να έρθουν σε επαφή με τη φύση και να δουν και τα πλεονεκτήματα της φύσης. Ίσως και η τσικουδιά μας θα το κάνει και αυτό. Δεν ξέρω. Το ελαιόλαδο. Φαντάζομαι όλα αυτά. Ένα συνδυασμός. Γιατί νομίζω ότι είναι κοινά παραδεκτό ότι έχουμε προϊόντα που συμβάλλουν στην νεότητα. Οπότε είναι πολύ πετυχημένο και πολύ εύστοχο. Ναι, χαίρομαι ιδιαίτερα που τα καταφέραμε και τα φέραμε στα Χανιά μας, στην Κρήτη. Ελπίζω να έχει επιτυχία και ελπίζω να βοηθήσουν όχι εμένα στην ουσία, να βοηθήσουν και άλλοι φορείς αυτό το πρόγραμμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, έτσι είναι ξεκάθαρο. Η υποχρέωσή τους είναι απλώς να μας βοηθήσουν όταν χρειαστεί να κάνουμε κάτι διαδραστικό. Είναι να μας φέρουν κολλήματα. Στόχος λοιπόν είναι να φέρει μια προστιθέμενη αξία στο νησί μας, διότι έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Υπάρχει πραγματικά κόσμος, πολλοί Ευρωπαίοι που θέλουν να έρθουν σε επαφή με τη φύση, με κάτι διαφορετικό, θέλουν να παραμείνουν νέοι. Έτσι. Οπότε συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά για να επισκεφτούν το δικό μας την περιοχή, την Κρήτη μας, εν πάση περιπτώσει. Έχω ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι, κύριε Παταράκη. Άλλωστε, αν δείτε, στα Χανιά μένουν άνθρωποι από την Αγγλία, μιας κάποιας ηλικίας. Και όχι μόνο από την Αγγλία, και από την Γερμανία. Έρχονται στα Χανιά και μένουν. Αυτό κάτι λέει. Άρα λοιπόν αυτόν τον κόσμο θέλουμε να φέρουμε. Και να τον φέρουμε σαν τουρίστα, σαν φίλο, να τον φιλοξενήσουμε. Και αυτοί, να ξέρετε, έχουν δύναμη. Γιατί τα παιδιά τους είναι μέσα στα πράγματα. Ίσως και αυτοί κάποιοι είναι μέσα στα πράγματα. Και είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές. Αυτό πρέπει να πούμε. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι μόνο ότι είναι και υψηλό το βαλάντιο, αλλά οι ίδιοι μπορούν να γίνουν διαφημιστές της περιοχής μας. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τον Δήμο που άμεσα έπιασε το νόημα. Έπιασε το νόημα και... Είναι εταίρος σας και υποστηριχτής σας σε αυτή την προσπάθεια. 10 η ώρα λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο, 10 η ώρα το πρωί, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, θα διεξαχθεί η μερίδα του Meet Nature. Βλέπουμε και την ιστοσελίδα σας στο Facebook αυτή τη στιγμή. Εγώ τους προσκαλώ προσωπικά, γιατί θέλω και οι φίλοι μου να έρθουν κοντά μου. Είναι μέσα θα μιλήσουν και άνθρωποι από την Τσεχία, από την Γαλλία και από την Ιταλία. Και βέβαια εμείς και ο Δήμος ελπίζω να πάει καλά. Καλή επιτυχία. Περιμένουμε πολύ τα αποτελέσματα του Meet Nature για τους ανθρώπους που αγαπούν την Κρήτη και όλα όσα περιβάλλουν και αποτελούν το κριτικό στοιχείο, είτε μιλάμε για τη γαστρονομία, είτε μιλάμε για τη φύση, για μια σειρά πραγμάτων που πραγματικά άλλοι έχουν λατρέψει και την έχουν αναγνωρίσει ήδη. Εμείς δυστυχώς δεν την έχουμε καταλάβει ακόμα. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι για την προσοχή σας. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, να καταθέσετε τις δικές σας ιδέες σε αυτή την εκπομπή μέσω της ιστοσελίδας μας στο Facebook. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας βράδυ.